Ζωγράφισαν τη μουσική οι μικροί και μεγάλοι μαθητές του Δημοτικού Οδείου στην Αλεξανδρούπολη. Οι μαθητές στο πλαίσιο των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στολισμού του Δημοτικού Οδείου. Τα παιδιά μετέτρεψαν σε εικόνες εργαδιάσιμων συνθετών μουσικής που θα ακούν όπως Βιβάλτι, Τσαϊκόφσκι, Ντεμπισί, Μπετόβεν και άλλων, και στα παράθυρα του οδείου δημιούργησαν εικαστικά ό,τι φαντάζονται μέσα από τη μουσική για τα πουλιά, τις καμπάνες, τη βροχή, τη θάλασσα, τη νύχτα και άλλα. Με μια έννοια ανοίγει η αυλαία των Χριστουγέννων για μας και οργανώνουμε όλες τις χριστουγεννιάτικες δράσεις μας με αρχή τη σημερινή, που όλη μέρα σήμερα είναι πολύ άσχολη, αλλά οργανώσαμε και μάλιστα θα μιλήσει γι' αυτό πιο συγκεκριμένα η εμπνεύστρια της δράσης, η Αθηνά η Καφετζή, συνάδελφος εδώ στο Δίο που διδάσκει βιολί. Μια ώρα για το κάθε group, μικρά, μεγαλύτερα και πολύ μεγαλύτερα, παιδιά, όχι μόνο του Οδείου, αλλά και γενικότερα της πόλης, φίλοι, ζωγραφίζουν ακούγοντας μουσική, αυτό που φαντάζονται, είτε κατασκευάζοντας κάτι, είτε ζωγραφίζοντας. Wow, τι ωραία ιδέα. Αλλά δεν είναι. Άμα ήταν... Είναι η μουσική. Η μουσική. Μπράβο. Λοιπόν, άμα αυτές οι τελείες γραμμές και όλα αυτά είχαν ήχο, τι ήχο θα είχαν. Τα παιδιά, με αφορμή βέβαια τα Χριστούγεννα και το νέο μας οδείο, αποφασίσαμε να κάνουμε έτσι μια δραστηριότητα, να ζωγραφίσουμε τη μουσική. Πώς θα ζωγραφίσουμε τη μουσική, είτε κολλώντας ζελατίνες πάνω στα τζάμια ή ζωγραφίζοντας με πινέλα. Και πώς θα ζωγραφίσουμε τη μουσική, θα συσχετίσουμε ήχους με χρώματα. Οπότε το μπλε χρώμα είναι το χρώμα του βιολιού, το πράσινο χρώμα είναι το χρώμα του πιάνου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά παίζουν, τους δίνονται ερεθίσματα και ζωγραφίσουν και τα παράθυρα του οδείου, κάνουν το οδείο δικό τους με αυτόν τον τρόπο.